Πάμε στη Χίο, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Κυριακή Χατζαντονάκη με καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Σωστά, σωστά. Βέβαια. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι δίπλα μου και ο κύριος Παπανικολάου, ο καλός συνεργάτης της εκπομπής. Καλησπέρα. Θαυμάζουμε το όμορφο δέντρο από πίσω. Καλησπέρα, κυρία Χατζαντονάκη. Καλησπέρα στην όμορφη Χίο. Καλησπέρα σας. Τις ευχές μας. Για πείτε μας δύο λόγια για το όμορφο δέντρο από πίσω, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, πλεκτό. Είναι ένα πλεκτό δέντρο φτιαγμένο από περίπου 700 κομμάτια, 10 πλεκτά τετράγωνα. Φτιάχτηκαν δύο δέντρα στοιχείο. Εγώ είμαι η κορφότρια στο κοστοτικό Δημοσιοτικό Σύλλογο Όμιλο Θημιανών. Ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία. Φτιάχτηκαν δύο δέντρα στοιχείο, γιατί και όταν ήταν δύο-δύο, οπότε δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα μόνο δέντρο. Δούλεψαν εν μέσω καραντίνα και αυτό νομίζουμε ότι είναι το επίτευγμα, γιατί τέτοια δέντρα μπορούμε να συναντήσουμε κι αλλού στον κόσμο. Δούλεψαν περίπου 50 γυναίκες, έφτιαξαν 1.200 περίπου μοτίβ, τα οποία εν μέσω καραντίνα έχει αυτό το υπέροχο έργο που βλέπετε. Το αγαπάμε, γιατί βελονιά τη βελονιά, γαϊτανάκι το γαϊτανάκι, ποδαράκι ποδαράκι, πλέκτε με αγάπη, ελπίδα ότι όλα τα κακά θα περάσουν και το δέντρο μας θα είναι εδώ το χρόνο, το αντίχρονο, να μας συντροφεύει. Κυρία Χατζαντονάκη, ένα μήνυμα, μία ευχή στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ειρήνη, υγεία, ελπίδα στον κόσμο. Αυτές ευχές από τη Χίο στην Κρήτη. Ευχές λοιπόν και από την Κρήτη στη Χίο. Να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε, κυρία Χατζαντονάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.